Αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις βρίσκονται οι επιχειρηματίες και στο νομό Λασιθίου. Συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, τα καταστήματα που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία παρακολουθούν τα έσοδά τους συνεχώς να μειώνονται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Εστίασης και Διασκέδασης Αγίου Νικολάου Κωνσταντίνο Ζαχαριά, οι περισσότεροι καταστηματάρχες προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από μια πολύ απογοητευτική σεζόν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κίνηση δεν πήγε όπως την περιμέναμε. Ήρθε και το μέτρο το οποίο μας ανάγκασε τα καταστήματά μας να τα κλείνουμε στις 12 η ώρα. Όλο αυτό μας έφερε μεγάλο προβληματισμό, μεγάλη σύγχυση. Ανοίξαμε στις 25 του Μάη και περιμέναμε όλοι να δουλέψουμε τον Αύγουστο για να καταφέρουμε να μπαλώσουμε όσο γίνεται τις τρύπες που μας είχε ανοίξει ο κορονοϊός. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πρωτόγνωρη χρονιά για μας. Προσπαθούμε να επιζήσουμε όλοι, προσπαθούμε να είμαστε στις υποχρεώσεις μας σωστοί. Τα πράγματα δεν είναι τόσο θετικά. Αρχίζει η εστίαση παραλή, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων Αγίου Νικολάου κατάφεραν να επαναπροσλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, ωστόσο υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που δεν κατάφερε να εργαστεί τη φετινή σεζόν. Όλες οι επιχειρήσεις της πόλης είναι μικρές, άρα έχουμε αναπτύξει σχέσεις φιλικές με το προσωπικό, το οποίο σεβόμενοι τις ανάγκες τους, τους έχουμε προσλάβει και ας μην τους έχουμε και άμεση ανάγκη. Το προσωπικό το περισσότερο το έχουμε προσλάβει και ελπίζουμε να ήταν μια χρονιά η οποία τέλειωσε, η οποία ήταν χαμένη και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτερα. Πήραμε τα άτομα που είχαμε πριν, με δυσκολία βέβαια. Προσλάβαμε το λιγότερο από το μισό. Είχαμε 7 άτομα. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε καθόλου προσωπικό αυτή την περίοδο. Σε περίπτωση που τα σημάδια για το πρόωρο κλείσιμο της τουριστικής σεζόν επαληθευτούν, ο χώρος εστίασης πρόκειται να επηρεαστεί άμεσα, γεγονός που γεννά κλίμα βεβαιότητας και προμηνύει έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Από ό,τι φαίνεται η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος. Ανησυχούμε πολύ για το μέλλον του κλάδου μας. Και έτσι όπως φαίνεται, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να μας στηρίξει πραγματικά. Οι κρατήσεις έχουν πέσει, έχουν κλείσει πολλές εταιρείες, έχουν σταματήσει να φέρουν αεροπορικές, έχουν σταματήσει να φέρουν επισκέπτες. Άρα κάπου εκεί πιστεύω ότι πηγαίνουμε και αυτό θα είναι το χειρότερο για όλους μας. Οι μονάδες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν, οι περισσότερες κλείνουν σιγά σιγά. Οπότε τα μηνύματα μάλλον δεν είναι και πολύ θετικά. Η οικονομία στηρίζεται αμιγώς στον τουρισμό, αμιγώς στους τουρίστες, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και θεωρούμε ότι θα πληγούμε άμεσα. Με αποτέλεσμα να βιώσουμε ένα πάρα πολύ βαρύ χειμώνα από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, το οποίο πραγματικά δεν θα έχουμε τρόπο να ζήσουμε καν τις οικογένειές μας.